λοιπόν τα υλικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε αυτή την πανέμορφη τσαντούλα. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε 3 κούκλες τσιλέ, χαρτ, το πανέμορφο αυτό νήμα της Χάρτιμπρατ. Πλέκεται με κουβανάκι 4,5, είναι 200 γραμμάρια η καθεμία. Θα μου πάρει 2 ολόκληρες και κάτι από την τρίτη. Θα χρειαστούμε 2 βελονάκια της Χάντιμπραντ εργονομικά 4 και 4,5, 2 γάτζους μεταλλικούς, 2 μαγνητάκια, μαγνητικά κουμπώματα, τις βελόνες, ψαλιδάκι, μαρκεράκια, αναπτήρα, μεζούρα και μαντελάκια, γιατί θα χρειαστούμε κάποια στιγμή να πιάσουμε τη δουλειά μας για να μπορέσουμε να ζηλέψουμε. Αυτά όλα θα σας έχω τα links από κάτω για να μπορέσετε να τα βρείτε. Επίσης, θα βάλω μια πάρα πολύ όμορφη αλυσίδα. Εσείς μπορείτε να βάλετε το τώρα ό,τι θέλετε, ή πλεκτό, ή μεταλλικό, ό,τι θέλετε. Εγώ επέλεξα να βάλω αυτή. Αυτή η τσαντούλα μπορεί να γίνει και με καλοκαιρινό νήμα, αλλά και με χειμωνιάτικο. Πάμε λοιπόν να τη δούμε πώς θα γίνει. Θα ξεκινήσουμε με μία αλυσίδα και θα φτιάξουμε 29 γαϊτανάκια στον άκρη. Πάμε λοιπόν. Φτιάχνουμε αυτή τον πρώτο μας κόμβο και ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Αφού τελειώσαμε και φτιάξαμε τα 29 μας γαϊτανάκια στον αέρα, μετράμε. Είναι 18 εκατοστά. Με το συγκεκριμένο βέβαια πάντα νήμα και με το συγκεκριμένο βελονάκι. Τώρα πάμε στη δεύτερη μας σειρά. Γυρνάμε όπως είναι έτσι, το γυρνάμε πίσω και θα σηκώνουμε αυτό εδώ το ποντάκι μας. Θα γίνουν λοιπόν 28 άρρηκτα. Βάζουμε λοιπόν το βελονάκι μας, αλλά δεν θα κάνω άρρηκτα, συγγνώμη, θα κάνω βουβά. 1, 2, 3, 4, γιατί το θέλω καθαρό να είναι από κάτω. Βλέπετε, και συνεχίζω όλο με βουβά. Είναι πολύ σημαντικό τη στυλίτσα σας για να μην γίνει λάθος. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε και αυτή τη φορά θα πιάσουμε στο πίσω μέρος αυτού του δε μας και θα συνεχίσουμε πάλι με 28 βουβά. 1, 2, 3, 4, 5.
μια φορά εδώ κρύβεται ένας πόντος. Πάμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρνάμε στην προσθενή μας πλευρά και ξανακάνουμε πάλι 28 βούβα. Αυτό θα το φτάσουμε στα 4 εκατοστά πλάτος και συνεχίζουμε. Συνεχίζοντας την πλέξη μας, δημιουργείται τους πόντους με βελόνες. Μ' αρέσει πολύ αυτό το σχεδιάκι. Να το συνεχίσουμε, να το δούμε. Θα το τελειώσουμε, να το φτάσουμε, όπως είπαμε, στα 4 εκατοστά πλάτος, 28 ποντάκια και 18 μήκος. Τέσσερα εκατοστά πλάτος και 18 μήκος. Φτιάχνουμε 5 κομμάτια. Και τώρα, να σας πω ότι εγώ το κρατώ με αυτόν τον τρόπο, να έχω εδώ αριστερά την κλωστούλα που έχω ξεκινήσει, τα βάζω έτσι για να μην μπερδεύομαι. Την αφήνω για να βλέπω πού είναι η καλή πλευρά. Και αφού στερεώσαμε την κλωστούλα μας, αφήνουμε αυτή για να την έχουμε σαν οδηγό. Ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο και θα πλέξουμε. Θα καθαρίσουμε και το πάτο μας και θα πλέξουμε τις ίδιες λωρίδες, αλλά λίγο μεγαλύτερες. Το ίδιο πλάτος, 4 εκατοστά, αλλά θα είναι μήκος 20 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι θα βάλουμε 33 γαϊτανάκια στον αέρα. Με το ίδιο.
Έτσι λοιπόν, όπως τα έχουμε βάλει στη σειρά, ξεκινάμε από το πρώτο. Ελέγχουμε ότι είναι από την καλή πλευρά, γιατί έχει διαφορά η καλή με την ανάποδη, αν βλέπετε. Έχει διαφορά, βλέπετε, γι' αυτό έχω βάλει έτσι, τα έχω ελέγξει, τα έχω τσεκάρει, έχω και αυτό σαν οδηγό και ξεκινάω, παίρνω το πρώτο, παίρνω την κλωστή μου. Και ξεκινάω να πλέκω βουβά. Ένα λιτανάκι στην αέρα. Και ξεκινάμε να πλέκουμε 6 βουβά. Ένα. Δύο. 4 5 6 Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ένα πολύ ωραίο γαζάκι. Και συνεχίζουμε, παίρνουμε το δεύτερο κομμάτι. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα, πέντε, έξι, βλέπετε και τα ενώνουμε όλα. Πιάνουμε το επόμενο και συνεχίζουμε και τα ενώνουμε κανονικά με βούβα. Όπως είναι τα κομμάτια μας τακτοποιημένα στη σειρά, θα πάρουμε το πρώτο από τα μικρά, θα σηκώσουμε το πρώτο από τα μεγάλα και θα αρχίσουμε να παίζουμε και να δημιουργούμε μία ψαθωτή πλεξούλα. Έτσι και εκεί. Θα βάζουμε και να τα μαγκώσουμε με ένα από τα θαυματουργά αυτά μαντελάκια. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε είδη χαρτοπολίου, σε βιβλιοπολία. Μετά το δεύτερο. Σηκώνουμε. Τα φέρνουμε πολύ πολύ κοντά το ένα με το άλλο για να μην μου δημιουργούν, να μην μας δημιουργούν τρυπούλες. Και οκ, εδώ. Ωραία. Δεύτερο. Πάμε στο επόμενο. Σηκώνουμε το
βάζουμε πολύ κοντά. Σηκώνουμε το μεθεπόμενο. Το βάζουμε κοντά. Έτοιμο και αυτό. Το άλλο. Εκεί. Εκεί. Και εκεί. Και το τελευταίο μικράκι μας. Εδώ. Εδώ. Πάμε. Και εδώ. Τώρα, έχουμε σε αναμονή την κλωστούλα μας από πριν. Πιάνουμε με το βελονάκι μας και σηκώνουμε. Και θα πλέκουμε έναν πόντο από εδώ και έναν πόντο από εκεί, πάντα με βουβό. Και θα ξεκινήσουμε να ενώνουμε τα κομμάτια γύρω-γύρω, πάντα με βουβό. Ένα από εδώ, ένα από εδώ. Ποντάκι. Ένα από εδώ, ένα από εδώ. Να πετάμε. Και θα το κάνουμε όλο γύρω-γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ. Τελειώσαμε λοιπόν. Κάναμε τις τρεις πλευρές με τα βουβά μας. Φτάσαμε στην τέταρτη πλευρά. Θα συνεχίσω να κρατώ το μικρό βελονάκι και τώρα ενώνοντας την τέταρτη σειρά, γιατί έχει εδώ που πρέπει να ενώσουμε, θα κάνουμε αυτή τη φορά άριχτα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Thank you.
Και ξεκινάμε να κάνουμε την πλέξη ψαροκόκαλο. Ξεκινάμε έχοντας την κλωστούλα στο πίσω μέρος του πλεκτού μας. Βάζουμε εδώ, στο πρώτο από τα δύο θυλάκια. Παίρνουμε την κλωστή μας και κάνουμε το πρώτο πόντο. Βλέπουμε έχουμε 1, 2, 3 θηλίτσες. Θα βάλουμε το βελονάκι μας στον πρώτο πόντο και από τους δύο εδώ σε αυτό το σημείο. Ξαναπαίρνουμε και βγάζουμε και τις 3 θηλιές μαζί. Συνεχίζουμε, έχουμε 1, 2, 3, 4, βάζουμε στο πρώτο πόντο και στον επόμενο από τις 2 θηλίτσες, σε αυτήν που είναι κοντά μας. Παίρνουμε την κλωστή μας, σηκώνουμε, παίρνουμε κλωστή και βγάζουμε και τους 3 πόντους μαζί. Αυτή είναι η βελονιά ψαροκόκαλο. Το κάνουμε ανάποδα γιατί είμαστε στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού μας. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας σύρμπλα. Ένα αριθμό και γυρνάμε. Γι' αυτό πιάναμε την άκρη για να έχει αυτό το ωραίο δοντάκι εδώ. Τώρα είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Αυτό το καταλαβαίνουμε από τα άριχτα εδώ που είναι καθαρά. Και ξεκινάμε την πλέξη ψαροκόκαλο από αυτή την πλευρά. Κάνουμε ένα άριχτο. Έχουμε 2 θηλίτσες. Βάζουμε στην πρώτη και στο επόμενο και τις κλείνουμε και τις 3 μαζί. Τώρα βλέπουμε. Έχουμε 1, 2, 3. Βάζουμε το βελονάκι μας στην πρώτη, δίπλα και έχουμε πάλι 3 μαζί. Παίρνουμε κλωστούλα, τις βγάζουμε και τις 3 μαζί. Το ίδιο. Έχουμε 1, 2, 3. Βάζουμε στην πρώτη, στον επόμενο πόντο, παίρνουμε κλωστούλα, βγάζουμε και τις 3 μαζί. Και δημιουργείται η πλέξη ψαροκόκαλο. Συνεχίζουμε. Πρέπει να έχουμε 30 πόντους. Τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά, που είναι η πρώτη καλή, από την καλή πλευρά. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, τώρα το κάναμε το δοντάκι που θέλαμε στην πρώτη σειρά που ήμασταν ανάποδοι. Αυτή λοιπόν τώρα τη σειρά που θα κάνουμε ανάποδα, γυρνώντας, θα πιάσουμε και τις 2 πλευρούλες από το θυλάκι μας. Οπότε κάνουμε το πρώτο μας άριχτο, κανονικά, από τις 2 που έχουμε στη θηλιά μας
βάζουμε τις δύο θηλίτσες μας που έχουμε στο βελονάκι, βάζουμε στην πρώτη, παίρνουμε και τις δύο, την κλωστούλα μας και βγάζουμε και τις τρεις μαζί. Άλλη μία φορά. Έχουμε τώρα μία, δύο, τρεις. Παίρνουμε την πρώτη, παίρνουμε και τις δύο θηλίτσες, παίρνουμε την κλωστούλα μας, παίρνουμε μία, βγάζουμε και τα τρία. Οπότε έρχεται και σχηματίζεται κανονικά πλέον το ψαροκόκαλο. Απλά κάναμε αυτή τη μικρή διαφορά στην πρώτη σειρά ανάποδα για να μας κάνει αυτό το δοντάκι. Και συνεχίζουμε κανονικά. Το δείχνω άλλη μία φορά. Εδώ, εδώ, εδώ. Και τις τρεις μαζί. Και να το. Φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Θα συνεχίσω την πλέξη αυτή και θα την κάνω και στα πλαϊνά, γιατί δίνει ένα πολύ ωραίο τελείωμα, και θα το συνεχίσω και από αυτή την πλευρά. Έχουμε ολοκληρώσει την περιμετρική μας. Πριν προχωρήσουμε, ας δούμε τις διαστάσεις της τσαντούλας μας. Λοιπόν, ολόκληρο το κομμάτι αυτό είναι 22 επί 50. Αυτό το σημείο που είναι το καπάκι είναι 18 εκατοστά. Και από εδώ μέχρι εδώ είναι 32 εκατοστά. Και πώς θα το μοιράσουμε? Εδώ θα βάλουμε 15 εκατοστά, εδώ που θα είναι η βάση μας θα βάλουμε 6 εκατοστά, και από εδώ μέχρι εδώ που είναι το μπροστινό κομμάτι της τσάντας θα βάλουμε 12 εκατοστά. Τώρα, αυτό λοιπόν που είναι 32 συν 18, είπαμε 50, αυτό λοιπόν θα το δούμε σε άριχτα, γιατί πρέπει τα άριχτα που είναι η βάση μας να έχει 6 εδώ σε άριχτα, 15 εδώ σε άριχτα, και από εδώ μέχρι εδώ να έχει 16 άριχτα. Και το θέλουμε έτσι γιατί όταν θα φτιάξουμε το πλαϊνό πρέπει να έρθουν σωστά για να ραφτούν, να είναι ίσια. Εάν σε περίπτωση αυτά σας πέσουν λίγο περισσότερα, και πρέπει να είναι ίδια βέβαια και από εδώ και από εκεί, εάν σας πέσουν λίγο περισσότερα να τα πιείτε με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να είναι ίδια τα μεγέθη μας. Τώρα, πριν προχωρήσουμε σε αυτή τη φάση που είμαστε, μπορούμε να φτιάξουμε και να βάλουμε τη φόδρα μας. Εγώ έχω επιλέξει αυτό το κομμάτι, θα σας δώσω το link από κάτω να βρείτε τις φόδρες και ας δούμε πως θα κάνουμε το στήσιμο της τσάντας. Στο σημείο αυτό που θα είναι η βάση μας διπλώνουμε το κομμάτι, παίρνουμε το καπάκι να το φέρουμε από πάνω, βάζουμε το σημείο αυτό στο σημείο που είναι 1, 2, 3 τετραγωνάκια. Οπότε έχουμε εδώ
τη βάση μας και από εδώ θα είναι το άλλο κομμάτι του πλαϊνού. Καθώς βλέπετε, η τσαντούλα μας είναι αρκετά στακάτη. Στέκεται από μόνη της, χωρίς ακόμα να έχουμε βάλει τα πλαϊνά. Αφήνω ελεύθερη αυτή τη λωρίδα επάνω, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει αν θέλετε να βάλετε εσείς γάτζους εδώ επάνω και να κρεμάσετε την αλυσίδα σας. Εγώ επέλεξα να έχω στο πλάι την αλυσίδα μου. Και τώρα μπορούμε να πάμε να δούμε τα πλάινά μας. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε τα πλάινά μας. Επέλεξα να τα κάνω και αυτά με πλέξη ψαροκόκαλο. Θα ξεκινήσουμε με μία αλυσίδουλα 6. Δείτε να και στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γυρνάμε στην πίσω πλευρά του πλεκτού μας. Κάνουμε τα 5 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 1 γαϊτά να έρθει στον αέρα. Ξεκινάμε με το πρώτο μας άριχτο. Παίρνουμε την πρώτη θηλίτσα και τη διπλανή. Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Γυρνάμε στην, κάνουμε ένα γαϊδανάκι, γυρνάμε στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού μας και τώρα θα παίρνουμε μία, δύο και μία, τρεις αυτήν την οριζόντια από κάτω θηλίτσα. Βάζουμε από την μπροστινή πλευρά προς τα πίσω και σηκώνουμε την κλωστή μας. Κάνουμε το πρώτο άριχτο, γυρνάμε πάλι μπροστά, παίρνουμε αυτή την κλωστούλα μας, παίρνουμε και τις τρεις και συνεχίζουμε πλέκοντας τη βελονιά μας, την πλέξη μας. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρνάμε πάλι από την μπροστινή πλευρά και συνεχίζουμε και παίρνουμε πάλι και τις τρεις κλωστούλες. 1, 2, 3, 4.
μπάντζο μας. Τρία αρίχτα. Ένα που κάναμε το πρώτο. Τρία και ένα τέσσερα και το πέμπτο από το εξωκλήμα. Σε αυτό το σημείο που είμαστε θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο άρρηχτα για να κάνουμε την περιμετρική μας. Για να μπορέσουμε να το ράψουμε πρέπει να έχουμε ένα καθαρό γύρω γύρω τελείο. Τελειώσαμε την περιμετρική μας, οπότε έχει έρθει μία σειρά Τώρα λοιπόν που είναι έτοιμα τα κομμάτια και έχουμε και τα σημάδια μας να ξέρουμε που θα πάει η βάση, ξεκινάμε από την αρχή, το ράβουμε, αλλά μπορούμε αν θέλουμε σε αυτό το σημείο να τοποθετήσουμε τη φόδρα μας. Και αφού τελειώσαμε και τα πλάγια μας, τους περάσαμε τη φόδρα. Πέρασαμε και στο κομμάτι αυτό τη φόδρα μας. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ταράξουμε.
Η τσαντούλα μας είναι έτοιμη. Έχουμε δει τα πλαϊνά μας. Έχουμε βάλει τη φούρνα μας. Τα μαγνητικά κουβώματα. Έχουμε εδώ την όμορφη αλυσίδουλα μας. Να την περάσουμε. Πραγματικά έχω να πω ότι τα υλικά της Χάρτιμπρεντ απογειώνουν τη δουλειά σας. Όλα θα τα έχω από κάτω σε links για να μπορέσετε να τα βρείτε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι. Θα είναι μεγάλη μου χαρά εάν μοιραστείτε το βίντεο εάν σας άρεσε και μοιραστείτε το βίντεο με τις φίλες σας. Όταν φτιάξετε την τζαντούλα και το ζητάνε, να το δίνετε. Είναι χαρά για μένα, μεγάλη τιμή για το κανάλι μου και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Θα χαρώ να είμαστε φίλες και επίσης θα χαρώ πάρα πολύ να δω έργα σας στην ομάδα μου που θα βρείτε από κάτω. Ευχαριστώ, μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά πολλά, γεια σας!